έφυγα, τριλογία, τρία έργα, δύο από τα οποία γεννήθηκαν αποκλειστικά στην Ελευσίνα. Το πρώτο έφυγα, ξεκίνησε το 2014, λίγο πιο πριν. Και έτσι πήραμε έναυσμα και φτιάξαμε και τα υπόλοιπα. Έφυγα ένα λοιπόν με την ομάδα Station Athens, με τον Αϊντίν, τον Χαλίλ, τον Χασάν, τον Ρεζά, τον Τζαβάντ, τον Λευτέρη. Μία ομάδα που είμαστε μαζί 10 χρόνια. Φτάσαμε εδώ στην Ελευσίνα, σε αυτά τα πολύ όμορφα μικρά σπιτάκια, στην οδό Καλλιπόλεως που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή. Ίσως ήταν η πρώτη μου επαφή με την πόλη. Έτσι ανοίχτηκε πραγματικά ένας καινούριος κόσμος. Περπατώντας λοιπόν σε αυτά τα σοκάκια, ανακαλύπτεις έναν άλλο τρόπο ζωής. Πόσο μάλλον τα γνωρίσαμε και τους Μικρασιάτες, απόγονοι προσφύγων Μικρασιατών, οι οποίοι πραγματικά μας άνοιξαν τα σπίτια τους, το μουσείο τους, αλλά και όλη τη γειτονιά και φιλοξενήσαμε το Έφυγα Μικρασία στα μικρά σοκάκια και μέσα στα σπιτάκια τους. Και μετά πήγαμε στα Ποντιακά. Έφυγα Πόντους λοιπόν, το τρίτο μέρος, το οποίο ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, το 2023, μετά από 6 χρόνια. Το 2017 ξεκινήσαμε με την πρώτη μας παράσταση εδώ. Στο συνοικισμό των Ποντίων λοιπόν, σε συνεργασία με το Σύλλογο των Ποντίων Νέα Τραπεζούντα, μια άλλη εμπειρία πάλι στην Όαση, σε ένα χώρο στον οποίο κυριαρχεί η φύση, ένα πιο άγριο τοπίο, που συνοδεύει ίσως και την ιστορία των ανθρώπων αυτών, η οποία έχει πολλά επίπεδα και διαφορετικά επίπεδα προσφυγιάς. Μιλάμε τώρα για μετεγκατάσταση ανθρώπων, για διωγμό, για προσφυγιά, για πόλεμο, σκληρές καταστάσεις. Οι άνθρωποι που έχουν καταλήξει να ζουν εδώ μπορεί να έρχονται από διάφορα σημεία του κόσμου, αλλά σίγουρα μοιράζονται πολλά κοινά. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται σίγουρα μια κοινή ιστορία των ανθρώπων που έφυγαν και των ανθρώπων που πλέον ζουν σε αυτή την πόλη, την Ελευσίνα. Εύχομαι πραγματικά αυτή η πόλη να δώσει την ευκαιρία οι άνθρωποι να συμβιώσουν όσο καλύτερα γίνεται μεταξύ τους, να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν αυτές τις εμπειρίες και ένας λόγος που έγιναν και αυτές οι παραστάσεις, το Έφυγα, Έφυγα Μικρασία, Έφυγα Πόντος, είναι σίγουρα για να υπάρξει μία, ας το πούμε, να ακούσουμε αυτές τις ιστορίες, να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν στο δημόσιο χώρο, στο δικό τους τόπο και να μπορέσουμε όλοι να γνωριστούμε καλύτερα και να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Η Ελευσίνα σίγουρα είναι ένας τόπος έμπνευσης. Καμιά φορά μπορεί να φαντάζει μια πιο κλειστή πόλη, οι πόρτες μπορεί να μην είναι πάντα ανοιχτές, αλλά με το που χτυπήσεις, σου ανοίξουν και μπεις μέσα, γνωρίζεις ανθρώπους εξαίρετους και σίγουρα μπορείς αυτή την ιστορία να την εξελίξεις και να την μοιραστείς.